Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου και συνεπής το ραντεβού μας, είμαστε on time στην τηλεόραση του Atlas για να δώσουμε το δημοσιογραφικό στίγμα της ημέρας και να συζητήσουμε με τους πρωταγωνιστές από όλο το φάσμα της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου μας. Στην επικαιρότητα όμως πρώτα. Ποινική δίωξη σε βάρος και πέμπτου ηθοποιού για βιασμούς κατά συρροή ασκήθηκε σήμερα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Σε βάρος γνωστού ηθοποιού έχουν κατατεθεί 3 μηνύσεις από 4 συνολικά θύματα, τα οποία ισχυρίζονται ότι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά, εκ των οποίων 2 μάλιστα ήταν ανήλικες το χρόνο που φέρονται να τελέστηκαν οι πράξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος του ηθοποιού βάρινε η διαχρονική δράση του κατηγορουμένου, η οποία φέρεται να ξεκινά το 2008 και να εκτείνεται ως το 2015, αλλά και η πληθώρα καταγγελιών σε βάρος του. Ο ηθοποιός, στο πλαίσιο της προκαταρτικής εξέτασης, κλήθηκε για ανομωτή εξηγήσεις και, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε όσο το αποδίδονται. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι οι καταγγέλουσες τον είχαν ερωτευτεί. Ακολούθησε όμως νέος συμπληρωματικός κύκλος καταθέσεων των θυμάτων που επέμειναν πως ό,τι έγινε ήταν με τη βία και χωρίς τη συνένεσή τους. Θα το δούμε, ένα μείζον ζήτημα το οποίο ταλανίζει τους τελευταίους μήνες στην ελληνική κοινωνία. Στόματα ανοίγουν, φίλες και φίλοι, και καλά κάνουν και ανοίγουν, διότι πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτή τη στιγμή εκμετάλλευση. Μένει να δούμε τις αποφάσεις πάντα της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα, ένα πολιτικό-στρατιωτικό θρίλερ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με επίκεντρο την Ανατολική Ουκρανία. Εκεί παρατηρείται απότομη όξυνση της έντασης σε μια περίοδο που νομίζαμε πως η Ρωσία υποχωρεί, τραβά δυνάμεις από τα Ρώσο-Ουκρανικά σύνορα, φαίνεται όμως πως η κατάσταση δεν είναι έτσι. Κίεβο και φιλορώσοι αυτονομιστές αελοκατηγορούνται για επιθέσεις, ενώ υπήρξαν πληροφορίες για πυρά πυροβολικού. Παράλληλα, βομβαρδίστηκε ένα νηπιαγωγείο με τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας να δείχνουν προς τους αντάρτες. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η ΗΠΑ απορρίπτουν τις ανακοινώσεις της Ρωσίας περί απόσυσης στρατευμάτων από τα σύνορα με την Ουκρανία, κάνοντας λόγο για ψεύδι, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνεδριάζουν ατύπως για να εξετάσουν την κατάσταση. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας τα τελευταία γεγονότα στην Ανατολική Ουκρανία, εκτίμησε πως η Ρωσία αναζητεί πρόσχημα για εισβολή. «Ανησυχούμε», είπε, «ότι η Ρωσία προσπαθεί να κατασκευάσει ένα πρόσχημα για μια ένοπλη επίθεση σε βάρος της Ουκρανίας. Ακόμη δεν υπάρχει βεβαιότητα για τις ρωσικές προθέσεις», σχολίασε. Υποστήριξε μάλιστα σε συνέχεια των Αμερικανικών ισχυρισμών ότι η Μόσχα δεν έχει προχωρήσει σε σημαντική αποχώρηση δυνάμεων από την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανίας. Σε κάθε περίπτωση, το Κίεβο φαίνεται αποφασισμένο να ψηφίσει τις ρωσικές προειδοποιήσεις και να προχωρήσει στο ΝΑΤΟ, κάτι που ανέφερε ξεκάθαρα ο πρόεδρος της χώρας, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, ο πρόεδρος Μπάιντεν επανέλαβε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θεωρούν δεδομένο πως η Ρωσία θα εισβάλλει στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες με πρόσχημα τα όσα συμβαίνουν στα σύνορα αυτή τη στιγμή μεταξύ του Ουκρανικού στρατού και των φιλορώσων αυτονομιστών εντός του Ουκρανικού εδάφους. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα θα αντιδράσει συντονισμένα μαζί με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση, φίλες και φίλοι, βιώνουμε ένα πραγματικό θρίλερ με απρόβλεπτες συνέπειες που αφορούν σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Πάμε όμως τώρα στον πρώτο μας καλεσμένο. Για σήμερα είναι ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, αντιδήμαρχος Νεάπολης Σικιών. Κύριε Σαουλίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ραϊλόγλου. Κύριε Σαουλίδη, φρονώ πως πρέπει να αρχίσουμε με το θέμα το οποίο ταλανίζει αυτή τη στιγμή τη συντητική πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών και δεν είναι άλλο παρά το θέμα της ακρίβειας. Έχω δει πως το έχετε αναδείξει και εσείς μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα νούμερα είναι εφιαλτικά, κύριε Σαουλίδη. 6,2% ο πληθωρισμός, μιλούμε για ρεκόρ 25 ετίας.
157% πάνω το φυσικό αέριο, τεράστιες ανατιμήσεις καθημερινά σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Είναι σαφές πως οι πολίτες δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στα στοιχειώδη. Πώς αντιδρούμε στο πλαίσιο αυτό, τι μπορούμε, τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Σαουλίδη? Κοιτάξτε, κύριε Ρέλλον, πράγματι περιγράψατε έτσι πολύ γλαφυρά την κατάσταση την οποία βιώνει σήμερα ο Έλληνας και η Ελληνίδα στο σπίτι τους. Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο έχει να αντιμετωπίσει. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες, δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς, δεν μπορεί να προμηθευτεί τα απαραίτητα για το σπίτι. Θα πρέπει να υπάρξουν σίγουρα παρεμβάσεις. Το ζήτημα ξεκινάει από το ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σκροκέδρια. Και αυτό αποδεικνύεται από το ότι η αρμόδια υπηρεσιακή επιτροπή που υπάρχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης το τελευταίο 8μηνο δεν έχει προχωρήσει παρά μόνο σε έναν έλεγχο και σε μία επιβολή ποινής για την υπέρβαση των ανώτατων ορίων κέρδους από την πώληση αγαθών. Άρα λοιπόν όταν θεωρείς ότι δεν υπάρχει εσχροκέντρια σημαίνει ότι δεν βλέπεις ότι θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα που θα αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Ισχυρίζονται λανθασμένα, που θα μου επιτρέψετε να πω, ότι η κρίση είναι διεθνής. Ναι, πράγματι είναι διεθνής. Ωστόσο όμως οι Ευρωπαίοι πολίτες πλήττονται πολύ λιγότερο από τους δικούς μας. Προμηθευόμαστε στην χοντρική την κιλοβατόρα σε πολύ μεγαλύτερη τιμή από ότι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Στον πρωτογενή τομέα τα αγαθά τα οποία φτάνουν στη λαϊκή έχουν υπέρμετρες αυξήσεις πολύ μεγαλύτερες από ό,τι υπάρχουν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή ότι τα λαχανικά εποχής όπως είναι το μπρόκολο, το κουνουπίδι έχουν επιβαρυνθεί πάνω από 100% στην τιμή τους. Θα πρέπει να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις και αυτές όπως έχουμε προτείνει εμείς στο κίνημα αλλαγής έχουν να κάνουν σχέση με τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στο 6%, στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει μια αύξηση στον κατώτατο μισθό η οποία θα επιτρέψει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να μπορέσουν έστω προς το παρόν να φέρουν εις πέρας τις υποχρεώσεις τους, τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και όσον αφορά βεβαίως τους συνταξιούχους θα πρέπει να επανέλθει το ΕΚΑΣ. Κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από τη μία το κατήργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19 και από την άλλη βεβαίως προεκλογικά υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός ότι θα το επαναφέρει. Κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει δυστυχώς. Το γεγονός παραμένει, κύριε Σαουλίδη, έχετε απόλυτο δίκιο σε όλα όσα αναφέρετε. Διαβάζω σε μία δημοσκόπηση εταιρείας Interview που διεξήχθη για λογαριασμό του Politic.gr πως το 60% των συμπατριωτών μας έχει περιορίσει τις αγορές βασικών προϊόντων, το 83% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τη θέρμανση πιο φιδωλά σε σχέση με πέρσι, το 61% χρησιμοποιεί λιγότερο το αυτοκίνητό του μετά τις ανατιμήσεις. Τώρα, θέσατε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στην ενέργεια. Είναι πρόταση πραγματικά του κινήματος αλλαγής. Άκουγα το πρωί τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επανέλαβε πως ενδεχόμενη τέτοια μείωση ανοίγει μία μαύρη τρύπα στον προϋπολογισμό, η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί, θα τεθούμε εκτός δημοσιονομικών στόχων. Και β', και εδώ τώρα σηκώνει πολύ συζήτηση αυτό, γιατί σχετίζεται με την Επιτροπή Ανταγωνισμού που αναφέρατε, πως η αύξηση αυτή είναι αμφίβολο αν θα φτάσει στον καταναλωτή. Το σχόλιο σας. Είναι αμφίβολο εάν θα φτάσει στον καταναλωτή στην περίπτωση που δεν ενισχυθεί η ανεξάρτητη αρχή περί ανταγωνισμού. Είναι αμφίβολο εάν θα φτάσει στον καταναλωτή εάν η διυπηρεσιακή επιτροπή, η οποία όπως σας είπα εδρεύει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν βγει στον δρόμο για να κάνει έλεγχο για υπέρβαση από το περιθώριο κέρδος στην πώληση των αγαθών. Τότε σε αυτή την περίπτωση είναι πράγματι, μπορεί να μην φτάσει. Αν όμως η πολιτεία στηρίξει αυτή την επιλογή της, τότε να είστε βέβαιος, όπως βέβαιος είμαι και εγώ, ότι αυτή η μείωση θα φτάσει στην τσέπη, θα φτάσει στο καλάθι της Ελληνίδας νοικοκυράς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, εάν απλά και μόνο αποτελέσει μία μείωση αριθμών, ναι. Είναι γιατί και οι μικρομεσαίοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους. Πιθανόν και να προσπαθήσουν να προσθέσουν αυτή την μείωση στο κέρδος το οποίο ήδη βγάζουν, επειδή είναι περιορισμένο αυτή τη στιγμή.
Ωστόσο όμως η ύπαρξη μηχανισμών ελέγχου θεωρώ ότι διασφαλίζει σε πολύ μεγάλο μέρος το ότι η μείωση τελικώς θα βγει στην τελική τιμή, θα βγει στο ράφι και θα υποφεληθεί ο Έλληνας καταναλωτής. Επίσης θεωρώ ότι εκ του πονηρού προσπαθεί να υπάρξει μία σύνδεση αυτών των μειώσεων που έχει προτείνει το κίνημα αλλαγής με ενδεχόμενες αυξήσεις που μπορεί να υπάρξουν στα τραπεζικά προϊόντα, δηλαδή στις δόσεις τις οποίες δίνουμε είτε για καταναλωτικά δάνεια είτε για στεγαστικά δάνεια. Νομίζω ότι προσπαθεί να δημιουργήσει έτσι ένα ψευτοδίλημα στον κόσμο, το οποίο αυτήν την περίοδο νομίζω κάθε άλλο παρατιμά και τον ίδιο τον Υπουργό, αλλά και βεβαίως την κυβέρνηση, το να θέτει τέτοιου είδους διλήμματα στον κόσμο, όταν, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, περιορίζει την θέρμανση, περιορίζει το ηλεκτρικό ρεύμα, περιορίζει τα προϊόντα τα οποία αγοράζει. Στην πρώτη του παρατήρηση, ότι δηλαδή αν προχωρήσουμε σε μειώσεις, τότε γεννιέται μια μαύρη τρύπα στον προϋπολογισμό, την οποία δεν μπορούμε να καλύψουμε. Τι απαντάτε, κύριε Σαουλίδη? Απαντώ το ότι οι στοχευμένες παρεμβάσεις μπορούν να φέρουν λύσεις. Σας υπενθυμίζω ότι όταν θέλουν να ευνοήσουν ανθρώπους με περιουσία, το κάνουν χωρίς να σκέφτονται τις μαύρες τρύπες. Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι με μεγάλη άνεση δόθηκαν φοροαπαλλαγές για την μεταβίβαση ακινήτων μέχρι του ποσού των 800.000 ευρώ και ανά άφημη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σήμερα μικρομεσαίος, χαμηλόμισθος, χαμηλοσυνταξιούχος ο οποίος να έχει τέτοια ακίνητη περιουσία. Άρα λοιπόν, αν θα περιορίσουν μια τέτοιου είδους πολιτική επιλογή, θεωρώ ότι μπορεί να βρεθεί ο τρόπος για να καλυφθεί η ενδεχόμενη μαύρη τρύπα η οποία μπορεί να προκύψει. Επίσης, σας υπενθυμίζω ότι μπορεί να υπάρξει αύξηση στα έσοδα του ΦΠΑ. Όταν έχεις έναν ψηλό ΦΠΑ, αντιλαμβάνεστε ότι περιορίζεται και η αγοραστική δυνατότητα. Άρα λοιπόν περιορίζονται και τα έσοδα από το ΦΠΑ. Αυτό θα μπορούσε να ισοσκελιστεί από την αύξηση της κατανάλωσης. Επίσης, σας υπενθυμίζω ότι όπως το παράδειγμα το οποίο σας έθεσα με τις μεταβιβάσεις ακινήτων, το ίδιο μπορεί να ισχύσει και με τον ένφια, όπου ο βοηθητικός ένφια, ο οποίος έχει μειωθεί, ευνοεί δυσανάλογα τους ιδιοκτήτες υψηλής ακίνητης περιουσίας σε σχέση με αυτούς οι οποίοι έχουν μία κατοικία και κάποιο πατρικό σπίτι σε ένα χωριό. Άρα λοιπόν, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει. Λύσεις υπάρχουν, δεν θέλουν προφανώς να το κάνουν, είναι μία ταξική κυβέρνηση, έχουν επιλέξει να στηρίζουν συγκεκριμένα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας και όλους τους υπόλοιπους να τους χειρίζονται επικοινωνιακά. Νομοθετούν δηλαδή για τους λίγους και όχι για τους πολλούς, λέτε, κύριε Σαουλίδη. Αυτό φαίνεται και από την διαχείριση την οποία βγάζουν προς τα έξω σε σχέση με τα χρήματα που θα έρθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο ερωτηματικό, το οποίο θα αναδειχθεί βέβαια ως απάντηση τους επόμενους μήνες που θα αρχίσει να ξεκλειδώνουν αυτές οι χρηματοδοτήσεις, ότι αφορούν τους λίγους και όχι τους πολλούς. Τώρα, η ίδια δημοσκόπηση την οποία ανέφερα προηγουμένως, που διενεργήθηκε από την εταιρεία Interview για λογαριασμό του Politic.gr, επιβεβαίωνει μια πραγματικότητα, κύριε Σαουλίδη, πως το κίνημα αλλαγής είναι πλέον ένας ισχυρός, πολύ ισχυρός τρίτος πόλος. Για την ακρίβεια, το κίνημα αλλαγής αυξάνει τα ποσοστά του από το 12,3% στο 14,6% σταθερά διψήφιο ποσοστό, την ίδια ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πτώση από το 22,3% στο 21,8%, ενώ η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στο 33%. Προκαλεί πάρα πολλές αντιδράσεις στα δύο κόμματα αυτή η άνοδος του κινήματος αλλαγής, κύριε Σαουλίδη, και βλέπω ότι και οι δυο τους προσπαθούν να σας πλευρίσουν. Δηλαδή, το κίνημα αλλαγής εξελίσσεται σε πολύ φερνή νύφη. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι η στρατηγική της πολιτικής αυτονομίας αρχίζει να αποδίδει. Μπορεί εκατέρωθεν να υπήρχαν απόψεις ότι δεν θα την ακολουθούσαμε, ότι δεν θα την τηρούσαμε. Ότι δηλαδή από την πλευρά της κυβέρνησης να θεωρούσαν ότι θα πάρουμε μόνο ψηφοφόρους οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί για το ΣΥΡΙΖΑ, και άρα λοιπόν αυτό θα τους ευνοούσε. Το ίδιο θεωρώ ότι ίσχυε και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα επαναπατρίσουμε κάποιους ψηφοφόρους μας οι οποίοι στο πλαίσιο της λογικής, θα έλεγα εγώ, της πιο λογικής διαχείρισης των κρατικών γεγονότων από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επέλεξαν να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Όπως βλέπετε όμως αυτό δεν ισχύει.
Εμείς επαναπατρίζουμε ψηφοφόρους, σε, έτσι όπως φαίνεται τουλάχιστον, διαθέσεις για να είμαστε ακριβείς, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη διάθεση του κόσμου να υποστηρίξουν ένα κόμμα, δεν αποτελούν εκλογική διαδικασία, δεν είναι ένα αποτέλεσμα. Αποτυπώνουν όμως αυτή τη στιγμή την διάθεση του κόσμου και αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι επαναπατρίζουμε ψηφοφόρους και από τις δύο πλευρές, τόσο από τη Νέα Δημοκρατία, όπου εκεί κατευθύνθηκαν οι πιο κεντρώοι μας ψηφοφόροι, όσο βεβαίως και από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου προς εκείνη την πλευρά τα προηγούμενα χρόνια επέλεξαν να μετακινηθούν οι πιο αριστερόστροφοι ψηφοφόροι μας. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ και η Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη για πάρα πολλά χρόνια εκπροσωπούσε το σύνολο του προοδευτικού πόλου από την προοδευτική, από την δημοκρατική αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Βέβαια, ιδιαίτερα στην Νέα Δημοκρατία, προκάλεσε ιδιαίτερη ενόχληση από ό,τι φάνηκε, κύριε Σαουλίδη, η κατάθεση της ερώτησης, επίκαιρης ερώτησης για την ακρίβεια στη Βουλή, όπου από πολλούς αυτό διαβάστηκε ως το τέλος του μηνός μέλητος, αν υπήρχε ποτέ μήνας μέλητος, μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και κινήματος αλλαγής. Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεντεύξη του, λέει ότι πρέπει να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη να μιλάει. Μια φρασιολογία που χρησιμοποίησε βεβαίως και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος όμως επιμένει στη συγκρότηση ενός κοινού μετόπου κατά της δεξιάς. Εχθρός μου, λέει, δεν είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, εχθρός μου είναι η δεξιά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εσείς όμως επιμένετε στη λογική της στρατηγικής αυτονομίας, ούτε προς τα εδώ, ούτε προς τα εκεί. Είμαστε ένας αυτόνομος πολιτικός χώρος, ο οποίος γνωρίζουμε ακριβώς το τι θέλουμε να εκφράσουμε. Θέλουμε να εκφράσουμε την σύγχρονη ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία. Mm-hmm. Για εμάς εχθρός είναι τόσο η συντήρηση, όσο και ο λαϊκισμός. Δεν έχουν καμία θέση στην ελληνική πολιτική σκηνή, κυρίως ο λαϊκισμός, και η συντήρηση δεν μπορεί να ευνοήσει σήμερα την ελληνική κοινωνία. Ο στόχος είναι να επανέλθουμε στα πρώτου 2011, στους πρώτους 2011 αριθμούς σε όλα τα επίπεδα, ούτως ώστε από εκεί και πέρα να αρχίσουμε να μιλάμε για πραγματική ανάπτυξη. Γιατί η ανάπτυξη που καταγράφεται σήμερα επί της ουσίας μετριέται πάνω σε μια πολύ μειονεκτική θέση στην οποία είχε τοποθετηθεί η ελληνική οικονομία. Άρα για εμάς μέσα από το όραμα αλλά και τον ρεαλισμό, δηλαδή μέσα από προτάσεις οι οποίες πραγματικά μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς να διακινδυνεύσουν τα οικονομικά της χώρας, θέτοντας όμως πάρα πολύ συγκεκριμένες προτεραιότητες, όπως είναι η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους που περιλαμβάνει την παιδεία, την υγεία, αλλά βεβαίως και την εθνική μας άμυνα, να μπορέσουμε και πάλι να εμπνεύσουμε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού και να μπορέσουμε στην συνέχεια μέσα από μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί είστε καθημερινός. Καθημερινά παρακολουθείτε το ρεπορτάζ και ενημερώνεστε ότι το κίνημα αλλαγής δεν ασκεί μία κλασική αντιπολίτευση, δεν ασκεί μία άγωνη αντιπολίτευση όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν προσπαθεί απλά και μόνο να έρθει απέναντι σε μία πρόταση της κυβέρνησης, είτε βεβαίως σε ερώτηση, σε μία τροπολογία που μπορεί να κατευθεί από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καταθέτουμε πάντοτε τις προτάσεις μας. Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι το 2019 το Δεκέμβριο το κίνημα αλλαγής είχε καταψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες. Διάφοροι έτρεξαν είτε από τα αριστερά είτε από τα δεξιά να ασκήσουν κριτική για το πώς γίνεται ένα κόμμα να καταψηφίζει τις αμυντικές δαπάνες. Εμείς τότε βέβαια ήταν ξεκάθαρο ότι τις είχαμε καταψηφίσει επειδή υπήρχε μείωση των αμυντικών δαπανών. Και ερχόμαστε τώρα 2 χρόνια μετά ο ΣΥΡΙΖΑ να καταψηφίζει την αγορά των 6 επιπλέον Ραφάλ. Εμείς όπως βλέπετε δεν είμαστε στην λογική του με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Δεν τα μετράμε τα πράγματα βάσει των συγκυριών και των δημοσκοπήσεων. Γιατί αν τα μετρούσαμε έτσι, θα ήμασταν αυτοί οι οποίοι πρώτοι από όλους θα κραυγάζαμε να προχωρήσουμε στην εκλογική διαδικασία σήμερα για να αποτυπώσουμε αυτή τη δυναμική μας. Από την άλλη, βέβαια, όμως, και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χρειάστηκε 2 χρόνια για να καταλάβει ότι ο ευαίσθητος τομέας της εθνικής άμυνας, η διασφάλιση των συνόρων μας και των εθνικών μας συμφερόντων, περνάνε μέσα από την ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης των ενόπλων δυνάμεων. Χρειάστηκαν 2 χρόνια για να καταλάβει ότι πρέπει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και να φτάσουμε σήμερα στο 2022 και να προχωρήσει σε αυτές τις κινήσεις στις οποίες προχώρησε. Εμείς
κύριο Ραΐλογλου ως ένα γνήσιο πατριωτικό κόμμα, διαχρονικά πατριωτικό κόμμα. Σε αυτά τα θέματα είμαστε ξεκάθαροι. Ποτέ δεν πρόκειται να καταψηφίσουμε αμυντικές δαπάνες οι οποίες θα γίνουν σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και ελέγχου. Και βέβαια εδώ θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Η διαφορά μας όμως σε σχέση με την κυβέρνηση είναι ότι εάν εμείς προχωρούσαμε σε μια τέτοια πράξη, σε μια τέτοια πράξη εξοπλισμών, θα είχαμε διασφαλίσει και την συμπαραγωγή αλλά και την μεταφορά τεχνογνωσίας. Ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε ζωή στην ελληνική αμυντική βιομηχανία και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσουμε αυτονομία και να μειώσουμε το ποσοστό επί του ΑΕΠ το οποίο διαθέτουμε σε αμυντικές δαπάνες και το οποίο σας υπενθυμίζω και πάλι ότι είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχουμε τον πλέον ανήσυχο γείτονα. Δυστυχώς ούτε Λουξεμβούργο είμαστε, ούτε Ολλανδία. Κύριε Σαολίδη, πρέπει να προσέχουμε. Γι' αυτό ο πρόεδρός μας, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έθεσε πάρα πολλές φορές το ζήτημα της ενιαίας ευρωπαϊκής άμυνας, καθώς επίσης και το ζήτημα της απαγόρευσης πώλησης όπλων από ευρωπαϊκά κράτη στην Τουρκία. Και εδώ πάλι υπάρχουν κάποια ζητηματάκια, γιατί θυμόμαστε όλοι ότι τη συμφωνία Ραχώη-Σάντσεθ για εξαγορά όπλων προς την Τουρκία δεν την κριτήκαρε και δεν την σχολίασε τότε ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ο μόνος ο οποίος έθεσε αυτά τα ζητήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είμαστε πάρα πολύ τυχεροί ως χώρα που ένας πρόεδρος κοινοβουλευτικού κόμματος κατέχει μία θέση στην Ευρωβουλή και μπορεί σε πολύ υψηλό επίπεδο να θέτει αυτά τα ζητήματα και να διεκδικεί την προώθηση των ελληνικών συμφερόντων. Κύριε Σαολίδη, δράτω με της ευκαιρίας να σας ρωτήσω, με δεδομένο πως η τουρκική προκλητικότητα κορυφώνεται και με δεδομένο ακόμη πως εν όψη των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία, μάλλον το 2023, μια χρονιά με ιδιαίτερους συμβολισμούς για τη γείτονα χώρα, βλέπετε, ανησυχείτε, δεν θα πω τη λέξη φοβάστε, πως αυτή η τουρκική αυθάδεια, η τουρκική επιθετικότητα θα κορυφωθεί και αν ναι, μήπως θα πρέπει να υπάρξει μια πιο σκληρή γλώσσα στην απάντησή μας. Νομίζω ότι είμαστε όσο αυστηροί χρειάζεται να είμαστε. Δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να ρίξουμε νερό σε αυτό το μήλο. Είναι γνωστό ότι ο Ερντογάν παίζει με το εθνικό φρόνημα των Τούρκων, προσπαθεί αναπτύσσοντάς το να κερδίσει και αυτές τις εκλογές όπως έκανε τις προηγούμενες. Ωστόσο όμως νομίζω εμείς θα πρέπει να διατηρήσουμε τον ρόλο μας στη Μεσόγειο, θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε η ήρεμη δύναμη η οποία διασφαλίζει την ειρηνική συνύπαρξη των λαών της Μεσογείου. Από εκεί και πέρα σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση τόσο η Ελληνογαλλική Συμφωνία, την οποία επίσης εμείς υπερψηφίσαμε, γιατί ήταν προς όφελος της χώρας και προς τη διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων. Θα πρέπει να υπάρξει απλά και μόνο μία πιο ενισχυμένη προσπάθεια για διπλωματικές επιτυχίες με τους μεγάλους μας εταίρους. Είτε είναι αυτή από τη μία πλευρά του Ατλαντικού, είτε είναι από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί νομίζω ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Σαολίδη, μια τελευταία ερώτηση με τοπική ατζέντα. Ανεβαίνει συχνά στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, έχει εξαγγείλει μια σειρά έργων υποδομών, τα οποία υπόσχεται πως θα βελτιώσουν την εικόνα της πόλης. Επειδή είμαστε όμως μια πόλη η οποία έχει βαρεθεί να ακούει υποσχέσεις και έχει βαρεθεί να τρέφεται με οράματα. Εσείς, ως νέος άνθρωπος, τι βλέπετε, αν βλέπετε, αν είστε ικανοποιημένος από την πορεία υλοποίησης των έργων αυτών και πιο συγκεκριμένα, αν είσαστε ικανοποιημένος από ό,τι γίνεται ή έχει προγραμματιστεί να γίνει στην δυτική πλευρά της πόλης. Μία πλευρά που είναι διαχρονικά αδικημένη και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Η Δυτική Θεσσαλονίκη αποτελεί την καρδιά της πόλης, αλλά δυστυχώς είναι, όπως είπατε και εσείς, παραμελημένη. Έχει τις μεγαλύτερες ανάγκες, αλλά μέχρι σήμερα έχει τις λιγότερες
παρεμβάσεις. Mm-hmm. Την τελευταία διετία, δηλαδή τη διετία στην οποία κυβερνά ο κύριος Μητσοτάκης, έχω την αίσθηση ότι εάν ρωτηθεί δεν μπορεί να αναδείξει ούτε ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει. Mm-hmm. Συζητάμε για το flyover, το οποίο ακόμα είναι σε επίπεδο σχεδιασμού και δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί. Υπάρχει το μετρό, το οποίο δεν ξέρουμε πότε. Λένε ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 23, αλλά επιτρέψτε μου να διατηρώ τις αμφιβολίες. Ένα μετρό το οποίο έχει μία προέκταση δυτικά, για την οποία δεν έχει γίνει ακόμη απολύτως τίποτα, γιατί το μόνο το οποίο τους απασχολεί είναι το κέντρο της πόλης. Έχει αγορά εκεί δικαίως, αλλά η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κέντρο της. Υπάρχει ένα έργο το οποίο θα ξεκινήσει και αυτό είναι με ιδιωτικά χρήματα, το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίληρο Θεσσαλονίκης. Δεν μπορώ να εντοπίσω ένα έργο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, στον νομό Θεσσαλονίκης. Εάν μπορείτε εσείς να με βοηθήσετε, θα το δεχόμουν με μεγάλη χαρά. Όχι, εκτός από αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία γίνονται βέβαια κατόπιν εορτής. Αφού υπάρξουν και παρουσιαστούν τα προβλήματα. Μήπως το flyover, κύριε Σαουλίδη. Θα σε έλεγε κάποιος το flyover. Έχει ξεκινήσει να πάρω εδώ από τις Οικές να βγω στη διασταύρωση για να φύγω προς δεύτερο πόδι Χαλκιδικής. Έχετε δίκιο. Θα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Ελπίζω να γίνει. Θα βοηθήσει την πόλη. Αλλά μέχρι τότε τι θα γίνει? Μήπως είναι στην ίδια διαδικασία με τον κατώτατο μισθό, ότι αφού τελειώσει ο χειμώνας, αφού μειωθούν οι ανάγκες σε ενέργεια, σε ρεύμα και σε αέριο, θα δοθεί ένα 2% αύξηση για να περάσουμε το καλοκαίρι? Είναι πολύ πιθανό. Θα τα πούμε και σύντομα, κύριε Σαουλίδη, θα τα παρακολουθούμε. Εδώ θα είμαστε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είμαι σίγουρος ότι την επόμενη φορά δεν θα χρησιμοποιήσω το flyover για να κατέβω στο στούντιο για να τα πούμε από κοντά, αλλά ας ελπίσουμε ότι μέχρι να γίνουν εκλογές κάτι θα έχει ξεκινήσει. Ας το ευχηθούμε όλοι. Να είστε καλά, κύριε Σαουλίδη. Είναι καλή καλό συνέχεια για τη Θεσσαλονίκη μας. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Αντώνης Σαουλίδης, αντιδήμαρχος Νεάπολης Οικειών, μια πολύ όμορφη και χρήσιμη, πιστεύω, συζήτηση. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως. We'll be right back.